Ο καλεσμένος μου σήμερα είναι, νομίζω ότι... Πέρα από τέλειος, πιστεύω ότι είναι μία μοναδική περίπτωση στον πλανήτη. Δεν το έχω ψάξει, αλλά είμαι πολύ πεπισμένος γι' αυτό. Είναι εξαιρετικός, είναι μοναδικός, είναι ολότρελος, είναι ο Δημήτρης Ταρόβα! Παιδιά, μην εκδηλώνεστε πολύ γιατί ζηλεύει. Λίγο πιο. Όχι, χαλάλη σου, χαλάλη σου, ρε Δημήτρη. Λοιπόν, επειδή όσες φορές έχω έρθει, γιατί φοράω, γιατί θα μας ξεπετάξει 1,5 λεπτό. Και λέω να μην ξεντύνω. Όχι, τους κρατάω παραπάνω φέτος. Βγάλε το μπουφάν, θα μείνεις μέρες. Έλα, πάρε. Όχι, έλα εδώ, Στέλιο. Έλα εδώ, Στέλιο. Ω, παντού, παντού. Έλα να παίξεις και λίγο. Έλα. Έρωτα. Κάτσε, έλα τώρα, πού πας. Έρωτα. Τράβα λίγο. Όπα, δες τι ωραία. Κάτσε. Να σου πω, ωραίο. 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 Το πήρα χτες. Το ποιο, το μπλουζάκι. Πού έπεσε. Τι σε νοιάζει, πώς είμαστε, σε τι φάση. Οχ, πάρε το χρόνο σου, μην αγχώνεσαι. Είμαστε κουρτίνοι. Φαντάζομαι, κουράζομαι και όταν κάθομαι. Ρε Δημήτρη, κουράζεσαι και με τη σκέψη πια. Ναι. Δεν μπορείς τίποτα. Τι, πώς την είχες φανταστεί τη ζήση. Χθες παίζαμε στα Γιάννενα. Έχετε μπλέξει, παιδιά, με το Σπυρόπουλο, με το τοκ-τοκ. Είναι στο τοκ-τοκ εδώ πέρα. Έχουν κάνει... Μα παίζετε μία εδώ, μία εκεί, μία παραπέρα. Φεύγω λοιπόν μετά την παράσταση, έφτασα τα ξημερώματα. Κοιμήθηκα όσο κοιμήθηκα, γιατί ξέρεις, οι παππούδες δεν θέλουν και πολύ ύπνο. Ξύπνησε εδώ, τώρα θα φύγω από εδώ, θα παίξουμε το βράδυ στο Ήβι, αύριο στο Ήβι. Τετάρτη έχουμε γυρίσματα για το τρέιλερ του Your Face. Φυσικά θα τα πούμε. Θα τελειώσω 12:00, θα φύγω το βράδυ με το αυτοκίνητο, γιατί κουράστηκα την Πέμπτη παίζουμε στην Ξάνθη. Κουράστηκα. Αλεξανδρούπολη, θα γυρίσω την Κυριακή μετά την παράσταση στις Σέρες. Θα παίξουμε Δευτέρα Τρίτη και μετά θα φύγουμε για Λαμία, Κρήτη, δεν ξέρω πού είναι, ας πούμε. Παιδιά, τώρα. Τα λέω γιατί. Γιατί ο κόσμος νομίζει ότι η ζωή του καλλιτέχνη είναι αυτό, ας πούμε. Όχι, εδώ μιλάμε πια για κάποιες δεν όπως εσύ φεύγεις από το σπίτι, έρχεσαι εδώ, παίρνεις τα εκατομμύρια για δύο ωρίτσες και δίνεις και ένα κομμάτι ψωμί. Ένα κομμάτι ψωμί. Φαίνεται, φαίνεται, έχουν μείνει οι μισορεξιές. Τους δίνω εκεί ένα κομματάκι. Περίμενε. Να κάνω και μια αποκάλυψη. Ο Σταύρος είναι γιος μου, χαμένος. Σταύρο. Ναι. Ο Σταύρος είναι ο γιος σου. Ναι. Άφησε το μουστάκι για να και μην τον μάλωσε. Γιατί δεν φοράει αυτό το κοστούμι όπως τα άλλα παιδιά. Γιατί, σαν οικογένεια, αφού είναι γιο σου, λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, θέλει να ξεχωρίσει. Είναι επιμελώς αντιμέλητος. Τι είναι? Είναι αντιρρησία συνείδησης. Είναι αντιρρησία συνείδησης. Πώς διώξω το. Είναι το μουστάκι που τον έχει φέρει σε μια άλλη κατάσταση πια. Κάνει ό,τι θέλει. Είναι έφηβος πια. Έχει φύγει από τα χέρια σου. Τελείωσε. Όπου δεν είμαι ωραίος. Δεν είσαι ωραίος γιατί. Κούκλος! Αλλιώς. Πώς να κάτσω. Μας ψεκάζουν. Πολύ ωραία έτσι. Παντρεμένοι 20 χρόνια δεν θέλουν να χωρίσουν. Το παιδί μεγάλωσε αλλά κάθονται. Εσύ καλά είσαι? Εγώ καλά είμαι. Γιατί με κοιτάς με μισό μάτι? Δημητρή, θέλω να μου. Δεν μπορώ να. Παναγία μου. Τι ωραίο βλέπω. Τι ωραίο είδες. Ωραίος κόσμος. Τι σ' άρεσε. Φέρε μια κουβέρτα κάτι. Ο σκηνοθέτης μας ο Δημητρής. Εδώ είμαι 20 κιλά πιο αδύνατος. Βλέπεις. Πού? Εδώ σε φωτογραφία. Α. Είναι από τη φωτογράφηση του η ζωή του όλη που έκανε. Να σου πω όμως κάτι. Δεν νομίζω ότι μ' αρέσει τόσο πολύ γιατί φαίνεσαι μεγάλος εκεί πέρα και κουρασμένος. Είναι έτσι από το κοστούμι. Όχι. Ορίστε. Ναι, ναι. Τα ξέρω αυτά που όλες σε θέλουν. Άμα τήλιγα σουβλάκια θα έλεγες το ίδιο. Μπορεί γιατί. Μπορεί, ε. Ωραία. Άβυσος η ψυχή της γυναίκας. Δεν ξέρεις τι σκέφτεται. Και λάστιχο η συνείδησή της. Πω, 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 πω. Μπράβο, έλειπε μια υπογράμμιση. Ναι. Θέλω να δω λίγο μια φωτογραφία που ανέβασες, μου είπαν στο Instagram που είσαι με την ξαδέρφη σου. Την Ντούλα. Την Ντούλα, μία είναι η ξαδέρφη σου. Που ανέβηκε στο Instagram. Ναι, εδώ είσαι με την Ντούλα. Εσύ ποιος είσαι?
Είσαι δίπλα. Συγγνώμη, δεν το κάνω. Για να δεν βλέπω καλά. Εσένα τι είναι εκεί, εσύ είσαι το παιδί αυτό με τα ροζ. Ναι, παιδί μου. Ήσουν ένα αγόρι με ροζ. Δεν είναι ροζ. Ερός. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν έγχρωμες φωτογραφίες. Ναι. Αυτό ήταν... τι είναι μαύρο. Όλα, ίδιο χρώμα έχουν, δεν βλέπεις. Τι... Ναι, είναι με κόκκινο φίλτρο. Δεν ξέρω τι είναι, κάτι είναι. Χρωματιστό και ο Γιακάς πολύ μητερός. Έχει, είσαι άτυχος και όλοι. Γιατί την έχω κόψει, έπρεπε να δεις το παντελονάκι, το στενό που ήταν της μόδας. Με καμπάνα κάτω, το καμπάνα κάτω. Φρίκι. Εδώ πόσο είσαι δηλαδή. 16-17, πρόσφατα. 16-17 και μαλλί πολύ μοιραίο, ε. Ναι. Το άφηνες λίγο παραπαρίσιο, δεν ήθελες κομμωτήρια. Εντάξει, είμαι νεόχοντρος. Κάποτε ήμουν και 3,5 κιλά, τώρα τι γίνεται. Στη γέννα. Ναι. Στη γέννα κι εγώ 3. Όχι, πριν τη γέννα. Πότε, πώς γίνεται. Η γέννα ήταν 550. 550. Η γυναίκα έβγαλε από μέσα της παιδιά ένα μικρό εξοχικό. Τι 550 καλέ. 550. Αλήθεια μου λέει. Ναι. Πολύ βαρύ μόνο. Πολύ βαρύ. Δεν λέει τίποτα αυτό όμως. Έχω εγώ μια φίλη που είναι αδύνατη. Άμα είναι μία. Είχε γεννηθεί 4,5. 4,5. Έχω εγώ γράψει και τραγούδι. Η μάνα μου έμεινε έγκυος λίγο μετά το 60 και γέννησε ένα μπέδαρο 550. Ήμουν... Κάτσε! Δεν τελείωσε. Ήμουν το πιο χοντρό μωρό στη Βόρεια Ελλάδα για να χορτάσω. Ήθελα δική μου αγελάδα. Και τώρα τελείωσε. Δημήτρη, σε ρωτήσω κάτι. Το κομμάτι του φλερτ που κάνεις είναι περασμένο μέσα από το χιούμορ που σε διακρίνει, ενώ είναι χαρακτηριστικό. Έχεις ένα πολύ δικό σου χιούμορ αρχικά. Δηλαδή, δεν είσαι. Έχεις το δικό σου χρόνο, το πώς θα το πεις, είναι ο τρόπος που κάνεις και τη φωνή σου. Αυτός είναι ο τρόπος και να κοινωνικοποιηθείς με κόσμο, ενώ άμα μπεις σε μια παρέα. Σε ξέρουν, σαφέστατα ενώ, αλλά για να νιώσεις και εσύ πιο άνετα και το να πλησιάσεις μια γυναίκα, είναι το χιούμορ. Είναι μέσα από το χιούμορ όλα. Αν επηρεάζει τις γυναίκες, εννοείς το χιούμορ. Το δικό σου. Εντάξει, δεν ξέρω. Μάλλον ο τρόπος καθορίζει πολλά πράγματα. Ο τρόπος που έχει κάποιος και τι αύρα. Ναι, γιατί αν πάει ο άλλος έτσι με μια χαρά. Εγώ δεν κάνω τίποτα προσπίτα, ούτε. Όχι, εσύ είσαι έτσι. Κάνω ό,τι νιώθω και αυτό. Τώρα βέβαια το και εκ του ασφαλού τα τελευταία χρόνια. Εντάξει. Αλλά παλιότερα το έχω πληρώσει. Έχω θεωρηθεί αυτάδης. Αλήθεια. Λίγο προκλητικός, λίγο αυτά, ενώ δεν είχα τέτοια πρόθεση. Απλά έκανε εσύ μια πλάκα. Ναι. Με το Your Face Sounds Familiar που θα είσαι φέτος, ναι. Πάλι ξανά μανά, ναι. Θα είστε εσύ ο Γιώργος, ναι. Ο Μαζονάκης. Ναι. Ποιος άλλος. Ο Αλέξης. Α, θα έρθει. Ο Γιωργούλης, ναι. Αλήθεια. Και η Μίρκα Παπακοσταντίνου. Και η Μίρκα αντί για τη Μιμή θα είναι. Ναι. Τι ωραία, πολύ ωραία. Για τον Αλέξη, δεν το ήξερα. Φέτος θα δώσεις κάτι διαφορετικό πια ως κριτής. Ναι, θα πάω πιο βαρύς λίγο. Δεν σου αρέσει τίποτα. Γιατί όχι, πιο βαρύς, κυριολεκτικά. Γιατί δεν ξεκινάς να μην σου αρέσει τίποτα, έτσι, χωρίς λόγο. Όχι, ούτε είχα ποτέ από την... και κανείς, φαντάζομαι. Δεν είχα καμία μην πεις αυτό, μην πεις εκείνο. Όχι. Καμία οδηγία. Όχι, το έχω ζήσει. Και γιατί... δεν, εγώ ξέρω, λειτουργώ τώρα... Τα λες και δεν λίγο μπορώ, ρε παιδί, μα ό,τι νιώθω θα το. Την έχεις όμως την ευγένεια. Αρκεί να προσβάλλω κάποιον. Την αυτό πήγα να πω. Την έχει την ευγένεια. Εντάξει, το παιδί είναι ευγενικό. Όχι παιδιά. Να προσβάλλω. Ω, βέβαια, είναι η διάθεσή σου. Να μην αδικήσω πιο καλά, πιο σωστά. Και με την αδικία περισσότερο. Εσύ το θέατρο μέχρι πότε πιστεύεις, γιατί τελειώνει και η Ελλάδα. Έχετε παίξει δηλαδή παντού. Ναι. Δεν ξέρω τι που δεν παίξατε. Και είναι και πολλά τα χρόνια πια. Πιστεύω ότι παίζει και ο κόσμος από κάτω. Κάπως γίνεται κλήρωση, σηκώνεται ηθοποιός. Για το TikTok λες. Για το TikTok. Όχι, το TikTok πέρσι βγήκε από την Αθήνα. Παίζεται 9 σεζόν, ήταν όλα σε παίζεται, εδώ. Ναι, αλλά ενώ έχει έρθει ο κόσμος και το έχει δει, ενώ το έχουν ναι. Δει όλοι το TikTok. Κοίταξε, πέρσι το καλοκαίρι όπου πήγαμε, δημιουργήθηκε μια μαγιά που ήταν και πρώτη φορά, ξαναλέω, που βγήκε από την Αθήνα. Διώχναμε συνέχεια κόσμο. Ωραία, πότε θα έρθει και θα πάμε σε μεγαλύτερα. Ελπίζω, γιατί είμαι και με ποσοστά, να πάμε καλύτερα φέτος. Θα πάμε. Δηλαδή δεν θα φοβηθεί, ας πούμε, ο Κώστας που έχει την παραγωγή, ο Σπυρόπουλος, να πάει και σε ένα μεγαλύτερο θέατρο. Όχι, γιατί πέρσι δεν μας άφησες καμία πιάτσα. Ποιο? Εσύ με την Βερβερίτσα. Γιατί είχες σιγά μου. Γιατί πηγαίνανε αυτό, τώρα έπαιξε η Βερβερίτσα, ας μην πάμε εμείς, ας μην αυτά. Σταμάτα. Στα ευχαριστώ. Εγώ φταίω. Φέτος βγείτε όλοι. Δεν θα κάνεις εσύ τίποτα. Θα έρθω να σας δω όλους. Αλήθεια. Θα έρθω να κάθομαι διήμερα. Άγιο είχαμε παιδιά, δεν θα παίξει ο Μουτζινάς. Έχουμε κοινό. Σας ανήκει το καλοκαίρι. Ευχαριστώ, Δημήτρη μου. Ο ρόλος που κάνεις στο TikTok είναι ένας τύπος ο οποίος μάλλον δεν έχει μια συγκράτηση να πεις. Αυτό συγκράτηση. Έχει το. Καταρχήν, για όσους δεν ξέρουν, να πούμε ότι το TikTok είναι ένα γαλλικό έργο του Λοράν Μπαφή που είναι 6 τύποι με ιδιοψυχαναγκαστικά σύνδρομα, υπαρκτά, δεν είναι στο μυαλό του συγγραφέα. Α, είναι υπαρκτά όλα. Ναι, βέβαια. Τα έχουν οι άνθρωποι ανάμεσά μας. Αυτά που λέμε εμείς χούγια, έχει μια συνήθεια κτλ. Σε ήπια μορφή, σε προχωρημένο είναι. Είναι πια πάθηση.
Και πηγαίνουν όλοι σε ένα ιατρείο, σε ένα περίφημο γιατρό, στην προσπάθεια να θεραπευτούν, ο οποίος δεν εμφανίζεται ποτέ. Έρχεται μια βοηθός, δεν έχει έρθει να δει την παράσταση. Παρένθεση, την κλείνω. Ελπίζω να έρθει φέτος. Ναι. Και σήμερα θα μπορούσες. Δευτέρα 9 η ώρα τι κάνεις. Τρίτη 9 η ώρα τι κάνεις. Γιατί να μην έρθεις δηλαδή. Έτσι δεν είναι. Προκαλώ. Τον Νίκο Μουτσινά να έρθει στο Ίβι με κάμερα για να αποδείξει και στο κοινό ότι όντως ήρθε. Και κάπως έτσι... δεν πειράζει, δεν πειράζει. Και κάπως έτσι, ναι, αφού ζεστάναμε τις drums, εσύ στη Βερβερίτσα έχεις έρθει. Όχι. Όπα. Πότε να έρθω. Δεν ξέρω πότε. Παίζω χειμώνα, καλοκαίρι, χειμώνα. Λυπάμαι, Δημήτρη μου, αλλά πρώτα θα σε προκαλέσω εγώ να έρθει στη Βερβερίτσα τη Reloaded. Κάστα, έχεις δίκιο. Εντάξει. Που είμαστε στο θέατρο Λαμπέκ, το ανακαινισμένο Τετάρτη με Σάββατο. Αλλά εδώ δεν ήρθαμε να μιλήσουμε για τη δουλειά μας. Ούτε κατά διάνοια. Αυτό με την ταχυδακτηλουργία θέλω να μου πεις λίγο τι είναι αυτό που, που το έχεις, πώς να σου πω πια. Είσαι ταχυδακτηλουργός, εγώ πιστεύω, μέσα σου. Είσαι το παιδάκι, ο μικρός Δημήτρης μέσα φοράει καπέλο μητερό και κάνει το μάγο. Ωραία, δηλαδή... μ' αρέσει η έννοια παιχνίδι γενικότερα. Μα τα κάνεις και πολύ ωραία. Θέλει κάποια. Σκέψε ένα αριθμό. Άντε τώρα. Ωραία. Σκέφτηκες. Α, ναι. Βάλε άλλα τόσα. Ναι. Το διπλασίασες, αν δεν σκέφτηκες. Πες εσύ έναν αριθμό στην τύχη. Εσύ. Πέντε. Πρόσθεσε και πέντε. Σκέφτηκες ένα αριθμό, το διπλασίασες, συν πέντε. Αχα. Έτσι. Αχα. Βγάλε τα μισά από το σύνολο. Γιατί, ρε φίλε. Γιατί έτσι είναι. Εντάξει. Βγάλε και τον πρώτο που σκέφτηκες, που δεν ξέρω ποιος είναι. Πού να ξέρω. Δεν σκέφτηκες ένα αριθμό, που σου είπα σκέψε ένα αριθμό. Ναι. Σκέφτηκε ένα αριθμό. Ναι, το τον διπλασίασε συν πέντε. Τα μισά το... έβγαλα και τον πρώτο. Και τον πρώτο. Γύρω από εκεί. Πόσα σου περίσεψαν. Πρέπει να σου πω. Ναι. Γιατί τι έχει. Πες. Εντάξει. Δυόμιση. Ρε σύνο, Ντέιβι, το Κόπερφιλντ! Δεν βγαίνει πάντα 2,5. Αν το κάνουμε με άλλα νούμερα, θα βγουν άλλα, έτσι. Ό,τι σκεφτείς. Δεν γίνεται. Πού το ξέρεις. Θες το επαναλάβουμε. Όχι, ξεπιστεύω, αλλά πού το ξέρεις. Εγώ είπα, όταν είπατε πέντε, λέω, τι συντονισμός. Είπα πέντε. Κοίτα τι ωραία, ας πούμε, εδώ. Άκου τώρα μόνος. Ήρθε να δει τις φωτογραφίες του εδώ. Μα μην του τραβάτε το ενδιαφέρον. Μ' αρέσει, καλή. Αυτά να δείχνετε, όχι εμένα το όπως είμαι τώρα. Αυτά. Με λίγο Μουτσινά στη γωνία. Γιατί, ρε Δημήτρη, προσέχεις και τον εαυτό σου περισσότερο. Βέβαια, πάρα πολύ. Σταμάτα, ρε παιδάκι. Κάνω μου. Κάθε μέρα μία ώρα και 20 λεπτά διάδρομο στο 20 με 15% η φορά. Κάνεις. Δεν το πιστεύεις. Όχι, το πιστεύω. Το επαναλαμβάνω για να το πιστεύεις. Κάθε μέρα μία ώρα και 20 λεπτά. Κάθε μέρα μία και 20. Τι αποτέλεσμα έχει αυτό. Κανένα, γιατί πατάω στα πεζοδρόμια, δεν πατάω στον ημάνα που γυρίζει. Τρέχει αυτό από κάτω. Δεν, Δημήτρη, δεν έχεις κάνει ποτέ γυμναστική. Για έχω το κάνει για τρεις ζωές. Μέχρι την εφηβεία μου ήμουν ακοντιστής, ποδηλάτης, έπρεπε να τα ψάξεις αυτά. Φέρνεις καλεσμένο, κάνε μια έρευνα το παρελθόν του. Μα δεν το πίστευα και λέει, να... εντάξει, θα έρθει ο Σταρόβας, θα πει αριστουργήματα, δεν χρειάζεται να κουράσει. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι άμα μου το γράφατε, έλεγα, παιδιά, τι βλακίες μου γράφετε. Όμως. Δεν το έχεις πει ποτέ. Πώς αποκλειστικότητα στο καλό μεσημεράκι. Ακοντιστής. Ποδηλάτης στον ΠΑΟ, κακόντιο έκανα, αλλά ήταν μια εποχή που δεν υπήρχε. Πώς να το πω. Μόνο από εσωτερική ανησυχία δεν μπορούσα να κάνεις καριέρα σαν αθλητής. Πολύ σπάνια. Οπότε τα είχα. Δεν σε ενδιαφέρει μετά να το συνεχίσεις. Ούτε όμως να κρατήσεις και τη γυμναστική στη ζωή σου με κάποιο τρόπο. Νομίζω ότι παίζει ρόλο στο ότι είμαι σε αυτή την κατάσταση. Είμαι υπέρβαρος. Καπνιστής, το κόψα το τσιγάρο 4 μήνες. Μπράβο, 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 Δημήτρη. Μπράβο. Καπνίζω μόνο ένα, όχι το ηλεκτρονικό, το άλλο, πουρα και πίπες μόνο. Τσιγάρο το καπνίζω. Πουρα και πίπες. Γιατί τα έκανα όλα. Είπαμε, μπράβο, μπράβο, σαν τελή, μπράβο, μπράβο. Και ξαφνικά είναι ο γέρος με την πίπα. Πώς γίνεται αυτό. Και η πίπα ότι... είναι, δεν σου χαλάει στο λαιμό και το πουρο, είναι πολύ βαριά, όχι, δεν είναι. Όχι, με χαρά είναι. Τέλος πάντων, νομίζω ότι επειδή ξαναλέω είμαι υπέρβαρος, είμαι μόνιμα αγχωμένος, δεν κοιμάμαι, δεν αυτό. Αν δεν είχα αυτό το παρελθόν που λέγαμε πριν, πιθανόν να είχα
Να έχεις προβλήματα. Πιο προβλήματα υγείας. Ναι. Ωραία, οπότε... Κάτι πρέπει να κάνω όμως, γιατί δεν είναι σωστό. Άλλο να είσαι 40 χρονών χοντρούλης, άλλο 45, άλλο 50, άλλο 55. Πώς ανέβηκες, άλλο 56, εκεί. 56. Εκεί θα μείνω για τα επόμενα 10 χρόνια. Μπράβο. Εγώ στο 22 πήγα. σε φροντίζει, Άννα. Ναι, πάρα πολύ. Σου κάνει, σου λέει τίποτα, ενώ σε βάζει σε κάποιο προσπαθεί βασικά να σε βάλει σε κάποιο πρόγραμμα, δεν πιστεύω ότι μπαίνεις. Ναι, δεν μόνος δεν το λες. Αλλά προσπαθεί όμως η γυναίκα, τρώει τη ζωή. Έκανε μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα προσπάθειες. Μετά παράτομα φάει τι θες. Και τελικά πέτυχε το αυτό. Έβαλε 15 κιλά η Άννα που δεν με γνώρισε. Μπορεί να συμβεί, παιδιά, σαν μικρή εγκυμοσύνη το περάσατε. Η κόρη πώς είναι. Καλά, είναι στην εφηβεία τώρα. Δεν βλέπει κανένα. Πόσο δεν μας... είναι καλά. 16. Πήγε 16 κόρη. Ναι. Πότε πήγε καλά. Δηλαδή παίζει 15 που ήρθε. Μεγάλωσε ένα χρόνο. Εγώ πώς γίνεται να μικραίνω διανόητο ότι κάνει κάποιο άνθρωπο. Και πώς είναι τώρα είσαι που είναι. Είσαι στην καλύτερη δεκαετία τη ζωή του άντρα. 40 με 41. Εσύ τώρα. Είμαι 22. Α, δεν βάζει τα καλοκαίρια μέσα. Όχι, δεν βάζω καμία εποχή. Καμία δεν βγαίνει, ούτε. Δεν βάζω καμία εποχή. Είμαι στην καλύτερη δεκαετία. Το πιστεύω ότι είναι πολύ ωραία δεκαετία τα 40 με τα 50. Καλά, και απ' την άλλη δεν πιστεύω ότι έχει σημασία. Εγώ ναι, αλλά η ψυχή μου είναι σαν να είμαι 42. Κοιτάξε, κανονικά το 6 είναι 22. Σου λέει πράγματα. Η κόρη, γιατί έχετε την επαφή να σου πει μπαμπά, έγινε αυτό ή κάποιο μου αρέσει, δεν μου αρέσει. Όχι πάρα πολύ, όσο θα ήθελα σίγουρα με τίποτα. Θα ήθελε παραπάνω. Και είναι κάτι που πρέπει να αλλάξω, ναι, γιατί είναι τώρα. Αλλά βέβαια από ό,τι το συζητάω με φίλου και αυτά, όχι, εμεί έτσι και δεν μένουμε και μαζί. Εμεί στο ίδιο σπίτι είμαστε και δεν ξέρουμε τι γίνεται. Εγώ ακόμα χειρότερα θα το. Εντάξει, πιστεύω ότι το... θα το είναι. Ωραία. Ένα γενικό φαινόμενο. Οι Κινέζοι, για να επανέλθουμε στα χρόνια, που είναι σοφός λαός, όλα μαζί τα λέω για να προλάβω. Μπράβο. Μου κάνει εντύπωση που δεν έχω φύγει καθ' κανένα. Θα παίξουμε κιόλας. Ωραία. Έχω τόσο χρόνο. Είσαι... Δεν θα παίξουμε. Συγγνώμη. Είπα ψέματα. Είπα ψέματα. Θα παίζαμε. Θα παίζαμε. Ναι, καλύτερα όμως να πούμε πιο ουσιαστικά πράγματα. Όπως αυτό γιατί για είσαι σαν τον Αρναούτογλου. Άμα χάνεις, δεν θέλεις κιόλας. Εγώ ποτέ, αρχικά έτσι κι αλλιώς δεν χρειάζεται, γιατί πάντα κερδίζω. Ενώ δεν έχω μπει, δεν ξέρω τι μπορεί να νιώθει ο Γρηγόρης που χάνει και δεν μπορεί. Εγώ πάντα. Ασφυξία. Παθαίνετε. Σου λείπει ο Γρηγόρης. Αλήθεια πες. Βρισκόμαστε. Λάθος. Γιατί. Άρα σου λείπει δηλαδή. Επαγγελματικά. Τηλεοπτικά. Τηλεοπτικά. Έχετε κάνει πολύ πράγμα. Ναι, βέβαια. Πολύ, πολύ. Έπρεπε κάποια στιγμή να βραβευτώ γι' αυτό, το έχω ξαναπεί. Το γνωρίζω. Δεν υπήρξε άνθρωπος πέντε σεζόν να αντέξει τον Αρναούτογλου. Όχι, όχι, είσαι ο μοναδικός και μπράβο και ένα χειροκρότημα, μπράβο. Γιατί να μην. Πρέπει να. Κάπως να επιβραβευτώ. Πρέπει για αυτό το κράτος να με ερημνήσει πια, γιατί είναι φαινόμενο και ο Γρηγόρης. Έκανα γαϊδουρινή υπομονή. Έκανε γαϊδουρινή υπομονή. Ωραία. Δεν θα παίξουμε δηλαδή με τον άνθρωπο. Εγώ είπα ψέμα. Δεν γίνεται. Θα τον χαιρετήσω. Τι ώρα τελειώνει δηλαδή. Πέντε. Όχι, θα το χαιρετήσω πια. Θα το χαιρετήσω. Είναι πολλή ώρα. Μου φωνάζουν από το Sky, μου λέει ναι. Τόση ώρα στα Ρόβα, επειδή πέρυσι. Πόση ώρα είχε κάτσει πέρυσι, δηλαδή, Δημητρή, είχε κάτσει και 4 λεπτά. Δεν είχε κάτι. Ναι. Και κοίταξε τι έπαθα. Έκανε ένα μαγικό πέρυσι. Μαζί ναι. Με την κοπέλα που δεν έλεγε το νούμερο και περιμένουμε ναι. Την κάρτα. Και έβλεπα τώρα όλε τι. Συνεντεύξει. Όποτε. Ναι. Που καθόσατε κανένα τέταρτο. Καθόσατε... Και λες, τι γίνεται, ρε. Τι έγινε, εγώ γιατί ρε γαμώτο να πούμε. Ο Δευτέρα, να ορίστε, 20 λεπτά. Τώρα, ναι. 20 λεπτά από τη ζωή μα είναι λίγα, Δημήτρη μου. Κυρίες και κύριοι, ο Δημήτρης Σταρόβας. Λίγα ήταν τα 20 λεπτά. Τράβα λίγο. Και αυτό είναι για σένα. Τι είναι αυτό. Αυτό εννοεί. Η Βάνια, όχι το υπόλοιπο. Το υπόλοιπο... Θερμός. Είναι θερμός. Και άμα του μιλήσεις καλύτερα θα γίνει πιο θερμός μαζί σου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ τα Bayevu. Ευχαριστούμε την εταιρεία Milano Day για τις καινούργιες πολυθρόνες. Ωραίες πολυθρόνες μας. Φεύγω εγώ, τι κάνω. Όχι, θα χαιρετήσουμε. Να σε ευχαριστώ. Καλό κουράγιο με το TikTok. Ευχαριστώ. Τακ, τακ. TikTok, ωραίο. Ντουμ, ντουμ.